Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εικόνες καταστροφής αλλά και ανησυχίας στην πρεμιέρα της φετινής αντιπυρικής περίοδου αφήνει πίσω της η πρώτη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού που ξέσπασε χθες στις παρυφές του Ημιτού. Οι φλόγες που ξεπήδησαν αρχικά στην Άνω Γλυφάδα επεκτάθηκαν με μεγάλη ταχύτητα στην Άνω Βούλα και τη Βάρη, καίγοντας στο διάβα τους σπίτια και οχήματα. Στιγμές τρόμου για τους κατοίκους του πανοράματος της Βούλας. Κάποιοι είδαν τις περιουσίες τους να καίγονται και άλλοι να απειλούνται άμεσα στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας και έφτασε μέχρι τη Βάρη. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Κάτοικοι απομακρύνθηκαν άρον-άρον από τα σπίτια τους, με τις φλόγες να μπαίνουν σε αυτά. Πυροσβέστες και αστυνομικοί προσπαθούν πόρτα-πόρτα να ειδοποιήσουν τον κόσμο να αποχωρήσει. Προσπαθήσαμε να αποχωρήσουν πρώτα τα παιδιά, οι σύζυγοι και ούτω καθεξής. Και μετά άρχισαμε να σκεφτόμαστε πραγματικά τι θα πρέπει να πάρουμε μαζί μας για να αποχωρήσουμε και εμείς. Ολόκληρες περιοχές εκενώθηκαν με τους κατοίκους να απομακρύνονται για την ασφάλειά τους από τα σπίτια τους. Εκενώθηκαν επίσης τα παιδικά χωριά SOS και ένα γυροκομείο. Με το πρώτο φως της ημέρας φάνηκε το μέγεθος της καταστροφής. Σπίτια, περιουσίες ανθρώπων, αυτοκίνητα, μηχανάκια αλλά και ένα δάσος που μόλις είχε αναδασωθεί έγιναν στάχτη. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις οδούς Θεσσαλίας και Έκτορος στο πανόραμα της Βούλας. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε στο σπίτι, είχαμε τα σκυλιά εδώ, μα δεν μας αφήναν να έρθουμε, μας είχαν πάει κάτω στην πλατεία Άλσους. Οι εκενώσεις ήταν οργανωμένες τόσο για τα παιδιά των παιδικών χωριών SOS αλλά και για τους ηλικιωμένους. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους όσοι αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν και όλο το βράδυ θα είναι εδώ όλοι όσοι είναι απαραίτητο να είναι εδώ προκειμένου να ελεγχθούν οι μικροεστίες για αναζωπήρωσης. Έχουμε περίπου πάνω από 50 οχήματα τα οποία θα επιτηρήσουν το βουνό, πάνω από 150 πυροσβέστες, εθελοντές και πυροφύλακες. Το καλοκαίρι θα είναι σκληρό, όπως ήδη είπα, γιατί όλες οι μετεωρολογικές προγνώσεις δείχνουν ότι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου που θεωρείται hot spot της πλημματικής κρίσης, της κλιματικής κρίσης, δυστυχώς τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Σύμφωνα με το Δήμο Γλυφάδας, η φωτιά ξεκίνησε στη μία μετά το μεσημέρι από υποσταθμό του ΔΔΕ. Από ό,τι βλέπετε κι εσείς από πίσω δεν υπάρχει καθόλου καμένο μέσα στο υποσταθμό. Τίποτα, ούτε καμία βλάβη. Ούτε τίποτα. Χθες τη μία η ώρα περίπου το μεσημέρι, εδώ στον σταθμό αυτόν βρέθηκαν και άνθρωποι την ίδια στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά και βγάλαν φωτογραφίες. Από τις πρώτες πρωινές ώρες η φωτιά είναι σε ύφεση. Να εγκαταλείψει την πολιτική του επεκτατισμού κάλεσε την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα πως η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε πρόκληση της Άγκυρας. Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συντηρούν την ένταση, στέλνοντας δημοσιογράφο μόλις ένα μίλι από την Ψέριμο, από όπου μετέδιδε ότι το νησί βρίσκεται υπό ελληνική κατοχή. Να εγκαταλείψει την πολιτική του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή, κάλεσε την Τουρκία ο Νίκος Δένδιας, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα μπορεί να απαντήσει σε κάθε πρόκληση. Να καταστεί δηλαδή σαφές στην Τουρκία ότι η πολιτική των κανονιοφόρων, πολιτική Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς στη Μεσόγειο ανήκει τελείως σε μια άλλη εποχή. Τα τουρκικά ΜΜΕ συντηρούν τις δηλώσεις της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας με αβάσιμους ισχυρισμούς. Δημοσιογράφος του τουρκικού δικτύου Αχαμπέρ υποστήριξε ότι η Ψέριμος είναι υπό ελληνική κατοχή. Keçi Adası Ege Denizi'ndeki 12 adadan biri olmasına karşın Türkiye karasularında bulunduğunu biraz önce söylemiştik. Dolayısıyla Türk toprağı olarak kabul ediliyor. Ancak Yunanistan işte bu görmüş olduğunuz adayı 2004'te işgal etti. İşte Yunan işgali altında bulunan Keçi Adası Bodrum Yarımadası'nın batı ucundaki Turgut Reis sahilinin 4,3 deniz mili yani 8 kilometre güneybatısında hemen kameram akışım Çetin Hoş gösterebilirse evet sürekli provokatif eylemlerini Yunanistan 12 adalar üzerinde devam ettiriyor. Bizler A Haber ekibi olarak ilk kez Keçi Adası'na bu kadar yakın bir mesafeden işte Yunanistan'ın hukuka aykırı eylemlerini ve davranışlarını bu noktadan sizlere aktarıyoruz. Στο μέτωπο της Ουκρανίας τώρα, όπου ολόκληρο το Ντομπάς έχει μετατραπεί σε ένα ατελείωτο πεδίο μάχης. Οι Ρώσοι σφυροκοπούν Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ, με τους Ουκρανούς να λένε πως αποθούν τις δυνάμεις εισβολής σε Σεβεροντονιέτσκ και Σλοβάνσκ, που είναι το επίκεντρο των μαχών. Την ίδια ώρα έντονες είναι οι αντιδράσεις από την καταστροφή ιστορικής Ορθόδοξης Μονής στο Ντονιέτσκ. Στο διπλωματικό πεδίο, σφοδρές αντιδράσεις προκαλούν στην Ουκρανία οι δηλώσεις Μακρόν, ο οποίος προέτρεψε εκ νέου τη Δύση να μην ταπεινώσει τη Ρωσία για να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία.
Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό απόγευμα σε όλους.